Με το βλέμμα στραμμένο στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό, οι δομές υγείας προετοιμάζονται προκειμένου αρχές Ιανουαρίου να λάβουν τα πρώτα εμβόλια. Στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας θα λειτουργούν 3 εμβολιαστικά κέντρα. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται κάτω σε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων την οποία έχουμε και μπορεί να φιλοξενήσει αρκετό κόσμο, ούτως ώστε να τηρούνται και οι αποστάσεις. Γιατί μην ξεχνάτε, ναι μεν θα κάνουμε το εμβόλιο, αλλά η μάσκα, οι αποστάσεις, το πλύσιμο των χεριών ισχύουν και θα ισχύουν μέχρι να καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτή την πολυπόθητη ανοσία, εύχομαι το συντομότερο δυνατόν. Μετά την πρώτη βδομάδα του Ιανουαρίου, γύρω στις 7 με 10 του Ιανουαρίου, θα ξεκινήσουμε. Αυτές τις μέρες περιμένουμε να μας εφοδιάσουν με τα τελευταία, δηλαδή ένα ψυγείο, έναν φορητό υπολογιστή, κάτι ούτως ώστε να καταγράφονται οι πολίτες που θα εμβολιάζονται και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τα εμβόλια. Πριν τον εμβολιασμό, οι γιατροί θα παίρνουν το ιστορικό του κάθε πολίτη προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρενέργειες. Ένας ο οποίος είναι αλλεργικός στα εμβόλια και έχει παρουσιάσει και παλιά αλλεργίες, είναι λογικό ότι έχει αυξημένες πιθανότητες και τώρα να παρουσιάσει. Μην ξεχνάτε ότι πριν κάνουμε το εμβόλιο, θα παίρνουμε ένα ιστορικό σαν γιατροί από το άτομο το οποίο πρόκειται να εμβολιαστεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι ένα εμβόλιο, επιτρέψτε μου τη λέξη πρωτόγνωρο, θα είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Τι πρέπει όμως να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι? Όποιος ασφαλισμένος συμπολίτης μας έχει αυτή τη στιγμή την περίφημη άειλη συνταγογράφηση, το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμών θα εκμεταλλευτεί αυτό το μηχανισμό και θα τους ενημερώσει ποιοι από αυτούς τους συμπολίτες μας πρέπει πρώτοι να έρθουν να κάνουν το εμβόλιο στο πλησιέστερο εμβολιαστικό κέντρο που υπάρχει. Εξυπακούεται ότι οι Καλαματιανοί θα έρθουν εδώ σε εμάς. Εάν δεν υπάρχει άλλη συνταγογράφηση, θα δημοσιευθεί, υπάρχει ήδη, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, ένα site όπου μπορεί ο κάθε πολίτης να μπαίνει μέσα και να βλέπει με ποια σειρά προτεραιότητας θα εμβολιαστεί.